Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. 7:30 ένα live news εδώ και σήμερα μαζί σας. Πέμπτη, κλείνει η εβδομάδα, φτάνει προς το τέλος της. Βέβαια, μια θερμή εβδομάδα. Μια εβδομάδα με πολλά τεκτενόμενα όσον αφορά τη γείτονα χώρα. Καθημερινές εντάσεις και καθημερινοί προβληματισμοί, τις οποίες θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε για το υπόλοιπο, έτσι λίγο, του χρόνου της εκπομπής μας με τον κύριο Αλέξανδρο Συρίτογλου. Καλησπέρα, κύριε Συρίτογλου. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Κύριε Συρίτογλου, να σας πω την αλήθεια από το πρωί, γιατί καθώς βρισκόμουν στο ραδιόφωνο είδα το θέμα αυτό με τον ΝΑΚΑΡ. Πραγματικά, τι να πω, κύριε Συρίτογλου, από τη μια να γελάσουμε, από την άλλη να κοροϊδέψουμε, από την άλλη να συμμεριστούμε τον πόνο τους. Πραγματικά, όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα, ούτε του ΑΚΑΡ, αλλά ούτε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Τι συνέβη τελικά και γιατί αλλάξανε αυτή την πορεία και βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, εντελώς διπλωματικό, εντελώς υποτακτικό θα έλεγα, με την άποψη ότι είμαστε διατεθειμένοι, ναι, να συνομιλήσουμε. Ενώ μέχρι χτες ακούγαμε την αντίθετη πλευρά, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση μαζί σας και αν χρειαστεί θα σας πάρουμε και τα νησιά. Τι γίνεται, κύριε Συρίτογλου, πραγματικά? Δεν θα πρέπει να απορούμε για όλα αυτά τα που γίνονται. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάνω όχι δύο βήματα μπροστά που λέει η παροιμία, κάνω 10-15 βήματα μπροστά και κάπου όποτε θυμάμαι κάνω και μισό βήμα πίσω. Και αυτό έγινε στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας στη Γερμανία. Όλα αυτά συζητήθηκαν εκεί και φυσικά όλοι μαζί οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας είπαν στον Γκαλίν κάποια πράγματα και προσπάθησαν να προβούν σε κάποιες πιέσεις. Ταυτόχρονα με τα δύο περιστατικά, τα οποία το πρώτο ήταν με τον ΑΚΑΡ και το δεύτερο ήταν με έναν άλλο Τούρκο εκπρόσωπο, δεν θυμάμαι το όνομά του, επίσημο, συγγνώμη, τα οποία γίνανε και οι δικοί μας βουλευτές, εγώ νομίζω ότι γκρεμίστηκαν 2-3 φούρνοι στην Καβάλα και δεν ξέρω και κάπου αλλού, αντιδράσανε και είπανε κάποια πράγματα. Είναι πρώτη φορά που βλέπω να συμβαίνει αυτό. Ναι, αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά. Μάλλον θα μείνουμε από ψωμί και όχι λόγω συνταριού, αλλά επειδή γίνονται πράγματα που είναι πρωτοφανή, για μένα τουλάχιστον. Αυτό το οποίο σας είπα και άλλη φορά, πρέπει να καταλάβουμε και το οποίο δεν θέλουν να το καταλάβουν γιατί έχουν μάλλον κακούς συμβούλους, είναι το εξής. Η Τουρκία δεν γυρνάει πίσω. Δεν έχει σημασία ποιος είναι επικεφαλής της Τουρκίας. Ποιος κυβερνάει στην Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μετά από τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εμπεδώσει η κοινή γνώμη το δεδομένο ότι αυτοί έχουν δίκαιο και εμείς άδικο. Άρα κανείς πολιτικός, δεν υπάρχει περίπτωση, όπως έκαναν κάποιοι πρώην πρέσβεις στην Κομωτινή και πρόξενοι και τα λοιπά και είπαν ότι η Ελλάδα έχει δίκιο, δεν μπορεί κανένας πολιτικός να επιβιώσει στην Τουρκία αν πει ότι ξέρεις κάποιο δίκιο έχουν και οι Έλληνες. Όλη η κοινή γνώμη έχει καταλάβει πλέον στη Τουρκία, τους έχει γίνει ψυχολογικός πόλεμος, λοιπόν, ότι αυτοί έχουν δίκιο και εμείς άδικο, διότι μην πιστεύω ότι δεν διαβάζουν ιστορία. Δεν ξέρουν τίποτε. Αυτό είναι το ανήσυχο και αυτό που έπρεπε να κάνουμε, όπως και για τους ορθομετανάστες και με τα Σκόπια και με άλλους, είναι να προσπαθήσουμε αυτή την κοινή γνώμη να την αντιστρέψουμε πορεία. Να υπάρχει ένας λόγος, όχι στα διεθνή φόρα, που ξεκίνησε τώρα πρόσφατα προχθές, λοιπόν, αλλά γενικώς με κάποιο δορυφορικό κανάλι, με κάποιο μέσο, με κάτι το οποίο να λένε κάποιοι επιστήμονες, Έλληνες, ξένοι, διεθνείς και Τούρκοι φυσικά, ότι ξέρετε δεν είναι αυτά που σας λένε οι επίσημοι στην Τουρκία, όλοι οι επικεφαλείς των κομμάτων. Υπάρχουν, όλα αυτά είναι λάθος, είναι παραποίηση της αλήθειας. Υπάρχουν άλλα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, εσείς ζείτε στο δικό σας κόσμο, διότι έτσι θέλουνε. Σε αυτόν τον κόσμο θέλουν αυτοί που σας κυβερνούν να ζήσετε. Αυτό είναι το ανασυγητικό. Και το επόμενο βήμα το οποίο
πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Η συμφωνία του Πρεσπών είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Όταν έγινε η συμφωνία του Πρεσπών, δεν υπήρχε Σκοπιανός ο οποίος να μην έχει εκπαιδευτεί σε δημόσιο σχολείο στα Σκόπια, δημοτικό, από δημοτικό μέχρι λύκειο, ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους εκεί, ο οποίος να μην ήξερε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Και η ιστορία όλη αυτή είναι και τα εδάφη είναι Σκοπιανά. Άρα όλοι αυτοί οι οποίοι μεγαλώσανε με αυτή την ψευδέστηση, ερχόμαστε εμείς να τους πούμε ότι είναι λάθος. Ναι, σωστά. Αυτό το πράγμα θα γίνει και στην Τουρκία. Και ό,τι και να φύγει ο Ερντογάν, άλλοι θα έρθουν πίσω που δεν θα μπορούν, το εξήγησα προηγουμένως, να κάνουν πίσω. Άρα, αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Άρα, κύριε Σιρίτογλου, ακόμη και αν αλλάξει 5.000 και 10.000 πρόσωπα, γιατί αυτό βλέπουμε και αυτό νομίζω ότι στην πολιτική το απλώνω λιγάκι και γενικότερα στη γεωστρατηγική πολιτική όλων αυτών των μεγάλων δυνάμεων, ας βάλουμε την Τουρκία και λόγω του όγκου της. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη όμως να δείχνεις δύο πρόσωπα. Ναι, σίγουρα, κατοχυρώνεις τα ισοκομματικά σου, τη χώρα σου, τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Αλλά δεν καταλαβαίνει κάποιος που βλέπει ότι αυτή η αντίδραση είναι διφορούμενη και δεν έχει μια σταθερή πορεία. Δηλαδή, αν το βλέπαμε στην Ελλάδα, τι θα λέγαμε. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουν, εμείς οι κοινοί θνητοί όλοι, καταλαβαίνουμε και λέμε ότι υποστοχώρησε. Δεν υποστοχώρησε ο ΑΚΑΝ. Δεν είπε ότι εγώ θα χάσω τα δικαιώματά μου στο Ανατολικό Αιγαίο. Όχι, είπε να συζητήσουμε. Θα μιλήσω με τον ομόλογό μου. Πιστεύετε ότι είναι οπισθοχώρηση επειδή αντάλλαξαν μια χειραψία και πέντε λόγια? Δεν είναι οπισθοχώρηση στις θέσεις του. Δεν έκαναν κάτι. Λοιπόν, άρα μιλάμε κάτι για το πρόσωπο που δείχνει ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη ομάδα την οποία βρέθηκε μπροστά τους. Για να πει, κοιτάξτε, εντάξει, τα λέμε μεταξύ μας, αλλά εδώ πέρα άλλα πράγματα. Ακριβώς. Φυσικά και αυτοί το ξέρουν. Όλος ο κόσμος πλέον το έχει καταλάβει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λόγω πολέμου με τη Ρωσία και μάλιστα αυτό που άτυπου πολέμου με τη Ρωσία, η Ουκρανία έχει πόλεμο, οι υπόλοιποι δυτικοί δεν έχουν. Λοιπόν, δεν μπορούν να κάνουν, να χάσουν την Τουρκία. Και πιστεύουν ότι πρέπει, μπορούν να την κερδίσουν. Όσοι το πιστεύουν αυτό, έχουν μεγάλο λάθος. Η Τουρκία πάντα ήταν αντίθεση σύμμαχος. Και πάντα έδινε λιγότερα από ό,τι απαιτούσε. Πώς το είδατε έτσι λίγο εσείς αυτή τα πρόσωπα, έτσι κάνοντας έτσι ένα ψυχολογικό τεστ όσον αφορά τον δικό μας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Τούρκο, αντίστοιχο ομόλογό του? Είναι θέμα πολιτικής. Σήμερα λέω κάτι, σε κατηγορώ και αύριο σε χαμογελώ και λέω μαζί είμαστε, ανταλλάσσουμε και μια κίνηση στο νόμο. Λέμε, θα είμαστε φίλοι, μπορεί να χορέψουμε και ένα ζεμπέκικο. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι στην πολιτική. Ναι, σωστά. Δεν είμαστε κριτικοί, δεν είναι η πολιτική. Δεν είναι κριτική όπως έγινε το είδε χθες έγκλημα προχθές. Λοιπόν, εκεί πέρα στην Κρήτη. Λοιπόν, δεν ερχόνται σε αυτό το σημείο. Σήμερα είναι ένα αλφα, εχθρικά πράγματα και αύριο θα ανταλλάσσω χειραψίες. Μάλιστα. Κύριε Σιρίτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος πολύτιμος, το κατανοώ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε από εβδομάδα, γιατί από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, από αύριο πάλι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα δούμε πάλι τα ίδια και την ίδια κατάσταση. Ακριβώς. Οπότε σήμερα ας πούμε ότι ήταν μια μικρή ανάπαυλα όλων αυτών, για να ξανασυνεχίσουμε από αύριο δυναμικά. Να είμαστε γυροί μέχρι αύριο και εσείς και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν. Αυτά, ας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, επιστροφή, θα παραμείνουμε στο θέμα που αφορά τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις εντάσεις και τους, δυστυχώς, τις δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, όπως προαναφέραμε και με τον κύριο Σιρίτογλου, είναι μια καλή μέρα. Από αύριο ξανά θα αναθεωρήσουμε τα νέα δεδομένα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών έθεσε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ τόνισε ότι η Άγκυρα τερματίζει τη διαδικασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού, ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Ανέφερε δε ότι αν δεν αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η Άγκυρα βάζει τέλος στη διαδικασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, κάνοντας λόγο για εχθρικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπάθειες διαλόγου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα νησιά, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τα έδωσαν στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Λοζάνης και τα άλλα τα νησιά οι Ιταλοί τα έδωσαν στην Ελλάδα το 1947 με τη συνθήκη των Παρισίων. Και στις δύο συνθήκες υπάρχει ένας όρος. Η Ελλάδα δεν θα στρατικοποιήσει, δεν θα εξοπλίσει αυτά τα νησιά. Τα έδωσαν με αυτόν τον όρο. Σημείωσε επίσης ότι ως Τουρκία προειδοποιήσαμε, στείλαμε δύο επιστολές στον ΟΗΕ. Στην πρώτη επιστολή αναφέραμε ότι η Ελλάδα στρατικοποιεί αυτά τα νησιά και αυτό είναι εναντίον των δύο συνθήκων. Στη δεύτερη, πιο αναλυτικά, διευκρινίσαμε με νομικούς όρους ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει το καθεστώς αυτών των νησιών. Άρα η Ελλάδα πρέπει να αποστρατικοποιήσει αυτά τα νησιά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανοίξει η συζήτηση για την κυριαρχία τους, διότι τα έχουν δώσει με αυτόν τον όρο. Εν τω μεταξύ, από την Κυριακή 22 έως την Παρασκευή 27 Μαΐου διεξήχθη η διακλαδική εθνική άσκηση καταιγής 22 στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησε εμπλό επί του πλοίου Γενικής Υποστήριξης Προμηθεύς ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Τυριανός Πετράκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Σκοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των συμμετοχόντων και η μεγιστοποίηση της διακλαδικής συνεργασίας και συνέργειας μέσω της εκτέλεσης ρεαλιστικών σεναρίων αυξημένης δυσκολίας που αφορούν στο σύνολο των μορφών πολέμου και περιελάμβαναν ειδικές επιχειρήσεις, ναρκοπόλεμο, ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αεροπορικές επιχειρήσεις, καθώς και αντικείμενα συνεργασίες με μονάδες του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Στην άσκηση, η οποία ήταν τύπου live exercise, συμμετείχαν μονάδες της νεότευκτης διοίκησης ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ, του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και του λιμενικού σώματος υπό το συντονισμό του αρχηγείου του στόλου. Λοιπόν, και στο θέμα που μιλήσαμε επίσης πριν από λίγο με τον κύριο Σιρίτογλου, αφορά τη συνάντηση που είχε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Έλληνα Νίκο Παγιανακιωτόπουλο, πάμε να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις και πώς πραγματικά μίλησαν οι δυο τους. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσία Κάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπουργοί άμυνας έδωσαν τα χέρια μετά την οικογενειακή φωτογραφία και είχαν συνομιλία 3-4 λεπτών, όπου εκφράστηκαν οι θέσεις των δύο χωρών. Η χειραψία και η σύντομη συνομιλία των δύο ανδρών καταγράφηκε από τους φωτογράφους που βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για το πρώτο τετ-α-τετ μεταξύ των δύο ανδρών μετά την ακραία ένταση που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα με αλλεπάλληλες δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας που θέτουν ακόμα και θέματα κυριαρχίας ελληνικών νησιών. Σημειώνεται ότι μετά τον έντονο διάλογο που είχε ο ΑΚΑΡ με Έλληνες βουλευτές, στη συνέχεια άλλαξε στάση, στέλνοντας μήνυμα διαλόγου και τονίζοντας πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του πως είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε όλα μας τα προβλήματα με συνομιλίες και συναντήσεις. Ήδη υπάρχουν προσπάθειες που έχουν γίνει, όπως οι διερευνητικές επαφές, και θέλουμε να ολοκληρωθούν, ενώ υπάρχουν και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι συναντήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και επίσης να πω ότι δεν θα υπάρξει, όπως είπατε, ενδεχομένως ένα θερμό επεισόδιο κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα σημειακό. Η απάντηση της Ελλάδος θα είναι ολιστική, που σημαίνει στο όλο το μήκος των συνόρων, όπου έχουμε σχεδιάσει, θα χτυπήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. Και το ξέρει η Τουρκία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω μια έκδοση του πρώην αρχηγού ΓΕΘΑ, του Μιχάλη του Κωνσταράκου,
του στρατηγού Κουσταράκου που είπε: αν τολμήσουν να κάνουν κάτι σε κάποιο νησί ή κάτι άλλο, τότε λέει θα τους φάνε τα μαύρα ψάρια και το αλμυρό νερό. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε σίγουροι γι' αυτό και θέλω να εκτέψω ένα μήνυμα αισιοδοξία στον ελληνικό λαό να μην φοβάται. Και να μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες αυτής της Αμερικής τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και δεν θέλουν να χάσουν τις επενδύσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα μεγάλο κύμα επενδύσεων από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα. Να πούμε τώρα μια παραφέρεια για τις εκλογές, ότι πολύ πιθανόν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο να έχουμε εκλογές. Πολύ πιθανόν ο Ερντογάν να μην κάνει τον Ιούλιο του 2023 τις εκλογές, να τις κάνει νωρίτερα. Να μην ξεχνάμε ότι. Το θέμα είναι πώς. Γιατί ο στρατηγός Μπαλτζόης είπε θα ψηφίσουν τα δέντρα και να ξέρετε, είπε. Δεν θα γίνουν εκλογές. Ναι. Μην περιμένετε εκλογές κανονικές. Έχουμε εκλογές, μην ξεχνάμε, σε λίγες μέρες και στη Γαλλία. Για, το θα για την πλειοψηφία εννοείται. Εκεί όμως φαίνεται ότι όπως και αν έχει και με τους Ρεπουμπλικάνους μαζί, ο Μακρόν θα ελέγξει την Εθνοσυνέλευση. Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι τα πήγανε πολύ καλά. Θέλω να σας πω, δηλαδή, και στο Ισραήλ μπορεί να έχουμε εκλογές. Σωστά. Το... Βέβαια, και, λοιπόν, εκεί πάει ο Τζο Μπάιντεν, 12-16. Σε όλο το γεωπολιτικό σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το καλοκαίρι αυτό και ο χειμώνας μέχρι το 2023 θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις, δυνατές εξελίξεις. Να μην ξεχνάμε βέβαια και ότι με τον Πούτιν πλέον η κατάσταση έχει αρχίσει στο εσωτερικό του να γίνεται πάρα πολύ αντισημιτική. Δηλαδή, τα δύο πολιταρχικά καθεστώτα πλέον έχουν φτάσει στο όριο. Τώρα, εδώ στην εκπομπή ένα live news, εχθές το απόγευμα φιλοξενήσαμε τον Κωνσταντίνο Παπακοσμά, έναν εξαίρετο ιστορικό, δημοσιογράφο, γνώστη της τοπικής ιστορίας, ο οποίος μας έκανε μέσα από την δική του οπτική και τη δική του αναφορά μία επιστροφή λίγο στις αρχές του προηγούμενου άνα, στο 109 χρόνια πίσω, παρουσιάζοντας μας την πόλη της Καβάλας λίγο διαφορετικά. Ελευθέρια λοιπόν, 109 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, μέσα από τα λόγια του Κωνσταντίνου Παπακοσμά. 109 χρόνια ελευθερίας και ο Ιούνιος είναι πάντα συνδεδεμένος με τα ελευθέρια της πόλης, τις εκδηλώσεις απόδοσης τιμής, στα 109 χρόνια από την ημερομηνία εκείνη που η ελληνική σημαία κυμάτισε στον ιστό του τότε διοικητηρίου της πόλης, τα παλιά δικαστήρια για τους νεότερους καβαλιώτες σήμερα. 109 χρόνια ελευθερίας και 109 χρόνια από την ένταξη στον εθνικό κορμό. Και πραγματικά η Καβάλα Χριστίνα προχωρά. Και προχωρά θα λέγαμε αφήνοντας πίσω τις όποιες μεψημυρίες μας. Είναι μια όμορφη πόλη, έχει καλούς κατοίκους και το κυριότερο είναι μια πόλη που όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τα προηγούμενα της απελευθερώσεως έσμιξαν εδώ πολιτισμοί, θρησκείες, διαφορετικές κουλτούρες και σίγουρα η Καβάλα διεκδικεί αυτό το μεγάλο έτσι προτέρημα της συνένωσης των πολιτών και της αρμονικής συμβίωσης των πολιτών. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός αξίζει να το τιμάμε κάθε χρόνο και πραγματικά το τιμάμε όσο αφορά τις εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο των 109 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, η απελευθέρωση από τον πρόσχερο βουλγαρικό ζυγό και από μια μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία. Σωστά. Η Καβάλα πάντα όμως, Χριστίνα, είχε τον αέρα αυτής της ευρωπαϊκής πόλης, αυτής της πόλης της Μακεδονίας, που η θάλασσα και το λιμάνι της έδιναν μια διαφορετική άβρα. Μια άβρα πολιτισμού και μια άβρα δημιουργίας. Θέλετε λίγο να μας δώσετε μία έτσι οπτική, θα έλεγα, αναφορά και αφήγηση του τι συνέβη εκείνο το χρονικό διάστημα και πώς τελικά φτάσαμε στην απελευθέρωση της πόλης μας. Ναι, πραγματικά η απελευθέρωση της πόλης της Καβάλας ήταν ένα γεγονός το οποίο σημαδεύτηκε με την άφιξη των ελληνικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού, την ανεφόρον, θα πούμε έτσι, παράδοση των τμήματων του βουλγαρικού στρατού που τράπηκαν σε μία άτακτη φυγή, μία φυγή όμως που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές και πολύ πόνο για δύο περιοχές, το Δοξάτο και την ίδια την Δράμα. Όμως εδώ στην Καβάλα, ήδη από τα μέσα Ιουνίου φαίνονταν ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα απελευθερώσει την πόλη. Και το λέμε αυτό και γυρίζω το χρόνο πίσω σε μια σύντομη έτσι, ιστορική αναδρομή ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 1912 τα πλοία του πολεμικού ναυτικού είχαν απελευθερώσει το νησί της Θάσου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν
Βαθιά στον ορίζοντα οι καβαλιώτες έβλεπαν τα ελληνικά πολεμικά πλοία με την ελληνική σημαία και πρόσμεναν, θα λέγαμε με πολλή υπομονή, την απελευθέρωση της πόλης. Μέχρι και το Μάιο του 1913, Ελλάδα και Βουλγαρία ήταν σύμμαχοι σε ένα πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως οι Βούλγαροι κατέλαβαν, είχαν καταλάβει την πόλη της Καβάλας από τον Οκτώβριο του 1912 και από το Γενάρη του 1913 έδειχναν ένα άλλο πρόσωπο που δεν είχε καμία σχέση με το πρόσωπο μιας συμμαχικής χώρας που είχε ένα κοινό στόχο να απελευθερώσει εδάφη με εθνικούς πληθυσμούς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα από τα δεινά που υπέστη η πόλη εκείνη την περίοδο ήταν ο διωγμός τόσο του μουσουλμανικού στοιχείου της πόλης όσο και του εβραϊκού στοιχείου της πόλης. Είναι δύο στοιχεία που πολλές φορές ξεχνάμε να τα αναφέρουμε στις ιστορικές μας αναδρομές. Στην πόλη αυτή ζούσαν αρμονικά αιώνες πριν και μουσουλμάνοι και Εβραίοι και προφανώς και φυσικά οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλης. Με την έλευση όμως των Βουλγάρων ξεκίνησε ένα προγκρόμ κατά των μουσουλμάνων κατοίκων της πόλης και κατά των Εβραίων κατοίκων της πόλης. Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να ξενιτευτούν να φύγουν σε άλλα μέρη και να μην γυρίσουν ποτέ πίσω στη γενέτειρα γη, τη γη της Καβάλας. Αυτό που είχαν υποστεί τότε μουσουλμάνοι και Εβραίοι άρχισαν να το καταλαβαίνουν καλά στο πετσί τους και οι καβαλιώτες τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 1913. Είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας και να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Μιας και κύριε Σαριγιάννη, βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας. Από τη δική σας πλευρά και από τη δική σας οπτική γνώση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι συμβαίνει κύριε Σαριγιάννη, γιατί υπήρχε πάλι αύξηση, τι ακριβώς έχουμε κάνει σαν πολίτες, θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά και δεν δίνουμε την απαραίτητη βάση που χρειάζεται. Θα το βρούμε μπροστά μας ουσιαστικά. Είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε μέχρι τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, μέχρι να επαναπροσδιορίσουμε τα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε, η κατάσταση που ζούσαμε μέχρι πρότινος, γιατί ουσιαστικά έχουμε την αυξητική πορεία στη χώρα τις τελευταίες 10 με 14 μέρες, όχι μόνο τις τελευταίες 3 μέρες, ήταν... Αλλά πριν από αυτό, η ήπια πτωτική πορεία που υπήρχε ήταν απόρρια της σύνθεσης αντικρουόμενων, αν θέλετε, συνιστοσών, δυνάμεων. Η μία είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχαμε αποκτήσει ένα σημαντικό ποσοστό ανοσίας λόγω εμβολιασμού και λόγω φυσικής ανοσίας, από την νόσηση και ανάρρωση. Αυτό λοιπόν όμως είχε μια διάρκεια, έτσι, δηλαδή δεν παραμένει σταθερή ανοσία στο βάθος του χρόνου, ως γνωστόν πέφτει από ένα σημείο και έπειτα και περνώντας ο χρόνος απομακρυνόμαστε χρονικά από το σημείο που αποκτήθηκε αυτή η ανοσία, είτε με τον εμβολιασμό είτε επειδή νοσήσαμε. Είχαμε πολύ μεγάλη νόσηση αρχές του χρόνου μέχρι και το τέλος Γενάρη. Δεν είχαμε τόσο πολύ έπειτα, είχαμε αρχίσει τα κρούσματα είχαν αρχίσει να πέφτουν σημαντικά. Ο εμβολιασμός λειτουργήσε μέχρι έντονα τον Γενάρη, λειτουργήσε ακόμα το Φλεβάρι. Από τον Μάρτιο και έπειτα ουσιαστικά σχεδόν μηδενίστηκε. Άρα ουσιαστικά από το σημείο, το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, σταματήσαμε να αποκτούμε νέα ανοσία σαν πληθυσμός. Με αυτή την έννοια λοιπόν, καταλαβαίνετε τον Ιούνιο πια, είμαστε από τον Φλεβάρι, είμαστε τρεις και παραπάνω μήνες από την απόκτηση της ανοσίας, ναι, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να πέφτει η ανοσία που αποκτήσαμε, είτε φυσική. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι και η Ομικρόν 2, που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, έχει ένα από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου στελέχους, ένα ποσοστό σημαντικό διαφυγής από την ανοσία. Δηλαδή, αυτός που είχε ήδη επιμονηθεί, είτε με Ομικρόν, είτε είχε κάνει τα εμβόλια, είχε προστασία, αλλά μέχρι ένα ποσοστό. Ένα 40% είχε πιθανότητα να επαναμονηθεί με όμικρον 2.
Και αυτό λοιπόν είναι μια παράμετρος. Και η τρίτη παράμετρος είχε να κάνει με τα μέτρα περιορισμού της διασποράς, ατομικής προστασίας, μάσκες, κανόνες υγιεινής, το γεγονός ότι είχαμε τα πιστοποιητικά νόσης και άρα περιορισμό στην, στο να έχουμε να μπαίνουμε σε εκμένους χώρους. Όλα αυτά είχαν επιτρέψει το να ελέγχουμε την κατάσταση και βεβαίως να θυμίσω ότι γίνονταν ακόμα αρκετά πολλά τεστ. Τα πολλά τεστ βοηθούν και στο να ξέρουμε τι συμβαίνει και νωρίς και στο να σταματούμε τη διασπορά όταν ανοιχνεύουμε βεβαίως θετικές απαντήσεις, έτσι, σε αυτούς που ανοιχνεύονται ως θετικοί. Αυτό που έγινε από το τέλος Μαΐου ουσιαστικά και έπειτα, με την πλήρη άρση όλων των περιορισμών, είναι να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία, γιατί βγάλαμε από, όπως βλέπετε, σύνθετη αυτή η εξίσωση, αυτό που λέμε περιορισμοί, έτσι, μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μάσκες, μειώσαμε εξαιρετικά πολύ τα τεστ και άρα ουσιαστικά έχουμε απεμπολίσει τις δυνατότητες που έχουμε σαν κοινωνία, σαν κοινότητα, να διαχειριστούμε την πίεση που μας δίνει ο ιός, να διαχειριστούμε αυτή την πίεση της διασποράς. Ταυτόχρονα έχουμε στη χώρα μια ανάπτυξη της όμικρον 4 και όμικρον 5, δηλαδή μάλλον έχουν εμφανιστεί αυτά τα στελέχη στη χώρα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε δεδομένα που να δείχνουν ακόμα πολύ μεγάλη διασπορά, μάλλον δεν έχουν μετρηθεί, γιατί ακριβώς το γεγονός ότι κάνουμε λίγα τεστ δεν βοηθάει στο να μπορέσουμε να ξέρουμε αν τα όμικρον 4, όμικρον 5 είναι πολλά στη στιγμή στη χώρα ή όχι. Με βάση όλα αυτά λοιπόν, είναι φυσιολογικό να διαταραχθεί αυτή η δυναμική ισορροπία που είχε επέλθει το Μάιο και Ιούνιο, μέχρι τις αρχές Ιουνίου, και μέσα στον Ιούνιο να έχουμε ήδη μια αυξητική πορεία, η οποία τις τελευταίες τρεις μέρες έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα ποσοτικό, ο δείκτης που μετράει την ταχύτητα της μεταβολής της διασποράς, το RT, ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής, ήταν 1,02 πριν από λίγες μέρες, είχε φτάσει στο 1,13. Όταν είναι πάνω από τη μονάδα σημαίνει αύξηση, το 1,13, προχτές, και χτες πήγε στο 1,26. Καταλαβαίνετε ότι η αύξηση αυτή είναι εντυπωσιακή. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι συμβαίνει και κάτι άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά λοιπόν πιθανώς της όμικρον 4, όμικρον 5, και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει, με την έννοια ότι η μεγάλη διασπορά της όμικρον 4, όμικρον 5 σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ένα πολύ ισχυρό κύμα της τάξης του Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, σαν τάξη μεγέθους το λέω, για να έχουμε αίσθηση, με την έννοια ότι αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, αν μείνουμε όπως είμαστε. Έτσι. Αν τώρα, με δεδομένο ότι είμαστε το καλοκαίρι, ακόμα δεν έχουμε την πλήρη ανάπτυξη της όμικρον 4, όμικρον 5, είμαστε στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης διασποράς, τότε αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι μια σειρά διακυμάνσεων ουσιαστικά, με αύξηση, μετά μια πτώση, μετά ξανά μια αύξηση, και από τα μέσα περίπου Αυγούστου και έπειτα να αρχίσουμε να βλέπουμε μια σταθερή αύξηση, πρώτα ήπια και μετά πολύ πιο γρήγορη, για να φτάσουμε σε πλήρη εξέλιξη του κύματος το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το καλό σενάριο εισαγωγικά, με την έννοια ότι μας δίνει περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε. Αν όμως η όμικρον 4, όμικρον 5 έχει ήδη παρισφύσει τη χώρα πάρα πολύ σημαντικά, τότε αυτό το σενάριο δεν θα πραγματοποιηθεί και θα δούμε αυτό το κύμα το έντονο νωρίτερα, ίσως και το μέσο. Η απελευθέρωση όλων των δεδομένων ουσιαστικά ξεκίνησε από τις 1η του Ιουνίου, σωστά? Σωστά. Σήμερα έχουμε 17. Πάμε για 17. Σωστά. Σε 17 μέρες, λοιπόν, είδαμε αυτή την αύξηση τόσο δυνατά. Αν αναμένουμε να δούμε και αυτή την πτώση που βλέπετε και ξανά αύξηση με βάση τα δεδομένα που αναφέρατε, θεωρείτε σε εισαγωγικά δεδομένο ότι η αύξηση θα έρθει το Σεπτέμβριο. Το πρόβλημα όμως σε όλο αυτό θα είναι τι? Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων με χαμηλό δείκτη θνησιμότητας, ή θα δούμε και κάτι άλλο που θα μας αποδιοργανώσει ουσιαστικά? Με χαμηλό δείκτη θνησιμότητας, πράγματι, γιατί η νόσος που προκαλεί η παραλλαγή όμικρον αφορά κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό και δίνει λιγότερο σοβαρή νόση και άρα με λιγότερες πιθανότητες να μπει σε μεθ και βεβαίως και διασωλήνωση και λιγότερες πιθανότητες να
πεθάνει κανείς. Θα μείνει με τις παραλλαγές της, κύριε Σαριγιάννη, θα μείνει συγκεκριμένες παραλλαγές ή θα δούμε καμιά έκπληξη και πραγματικά και εμείς δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Το βαθμό που μένουμε, κοιτάξτε, στο βαθμό που μένουμε χωρίς άμυνα, αυτό είναι ακριβώς το περιβάλλον το οποίο είναι γόνιμο για να δούμε νέες παραλλαγές. Άρα, ειδικά αυτό που συζητάω αυτή τη στιγμή, το να είμαστε ευάλωτοι σχεδόν χωρίς άμυνα απέναντι στις νέες παραλλαγές, κάνει ακόμη πιο πιθανό να δούμε άλλες παραλλαγές που θα μας κάνουν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το πάρουμε σοβαρά αυτό. Δεν πρέπει να μετράμε μόνο νεκρούς και μόνο ανάγκες για διασωλήνωση. Είναι λανθασμένη οπτική αυτή. Πρέπει να μετράμε διασπορά, γιατί η διασπορά τελικά οδηγεί σε ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης και ίσως και διασωλήνωσης και δυστυχώς τελικά και σε νεκρούς. Μην ξεχνάμε επίσης, το λέω και για τους ηθήνοντες, ότι αυτό που βλέπουμε στη διασπορά σήμερα θα το δούμε στις νοσηλίες σε 10 μέρες, σε 7 μέρες, που είπαμε 10 μέρες, θα το δούμε στις διασωληνώσεις σε 15 μέρες και θα το δούμε στους θανάτους σε 21 μέρες. Άρα μην λέμε ακόμα δεν βλέπουμε αύξηση, γιατί όταν βλέπουμε την αύξηση διασπορά, έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε αύξηση και στους νεκρούς, απλώς δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακή όσο αυτό που βλέπαμε με τη Δέλτα να φτάσουμε σε 100-120 νεκρούς. Για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, στην φάση της πλήρους ανάπτυξης αυτού του κύματος, δηλαδή είτε το Σεπτέμβριο είναι αυτό είτε τον νωρίτερα, θεωρώ ότι θα φτάσουμε γύρω στους 50-60 νεκρούς, αλλά όχι παραπάνω την ημέρα. Βεβαίως, 50 νεκροί την ημέρα, το θυμίσω ξανά, είναι ένα πούλμαν από Έλληνες. Αν γίνονταν ένα τρακάρισμα, γιατί είναι τώρα τουριστική περίοδος, έτσι, με ένα τουριστικό λεωφορείο ή με ένα κτέλ που πηγαίνει κόσμο. Για καθημερινά μιλάμε τώρα, καθημερινές. Κάθε μέρα και σκοτώνονται 50 άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι θα είχατε εσείς υλικό στα κανάλια για πάντα και όλοι μας θα ήμασταν σοκαρισμένοι. Θα λέγαμε για τις συνθήκες του δρόμου, θα λέγαμε για το πόσο παράδεκτοι είμαστε, η οδήγηση, η οδηγική συμπεριφορά, θα λέγαμε πάρα πολλά πράγματα σωστά. Εδώ γιατί να δεχτούμε πολύ φυσιολογικά ότι εντάξει, θα πεθάνουν και 50, δεν έγινε τίποτα. Σωστά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να κάνουμε αυτούς τους 50 ανθρώπους να ζήσουν μαζί μας. Κύριε Ζαριγιάννη, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Θέλω να ευελπιστήσουμε σε κάτι θετικό, όμως πραγματικά είναι, αν αφήσουμε τα λουριά έτσι λάσικα που λέμε, θα το βρούμε μπροστά μας, δεν το γλιτώνουμε. Εγώ θα ήθελα τη δική σας προτροπή προς τον κόσμο. Οι απαγορεύσεις έγιναν όσο έπρεπε. Είμαστε σε ένα στάδιο ελευθερίας, σε ένα στάδιο προσοχής, σε ένα στάδιο που πρέπει η προσωπική ευθύνη να κυριαρχήσει. Και τι θα γίνει με τις επαναλημώξεις, γιατί οι περισσότεροι από εμάς περάσαμε από τον κορονοϊό, ήπια τα συμπτώματα, αλλά αρχίσει το χρονικό διάστημα και μεγαλώνει από την τελευταία φορά τις λοιμώξεις. Ακριβώς. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι και η φυσική ανοσία αρχίζει να πέφτει και βεβαίως αν έχουμε να κάνουμε στελέχη που ξεφεύγουν από την ανοσία έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα να έχουμε επαναλημώξεις να το προσέξουμε. Άρα, το να φοράμε μάσκα σε συνθήκες συγκροτισμού, είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς χώρους. Όχι μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Είναι κατά γνώμη μου απαραίτητο, δεν είναι απλώς μια ισχυρή σύσταση. Και είναι θέμα σύνεσης, είναι θέμα καθαρά λογικής. Σε λεωφορεία, στο αεροπλάνο, σε ένα πλοίο που είμαστε σε συνθήκες, σε τουριστική θέση, ξέρετε, όλοι κλεισμένοι μέσα, μόνο με κοντίσιον ουσιαστικά. Όλα αυτές είναι συνθήκες συγκροτισμού εκείνη τη στιγμή. Έτσι, να είμαι ξεκάθαρο. Προφανώς και σε ένα πάρτι είναι συνθήκες συγκροτισμού, αλλά εκεί καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα της διασκέδασης κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι εδώ ας εξασκήσουμε τη λογική μας. Το λέω απόλυτα λογικά, γιατί αν δούμε τα δεδομένα πριν φτάσουμε στην πλήρη ανάπτυξη του κύματος αυτού που είμαστε στη φάση αυτή τώρα σε όλη τη χώρα να έχουμε αυξητικές τάσεις, η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες περιοχές που στις οποίες φάνηκε αυτή η αναστροφή πορείας προς την αύξηση ήταν οι καταξοχήν τουριστικές περιοχές. Δηλαδή ήταν η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα και η Αττική, επειδή η Αττική είναι ένα μεγάλο αναμεικτήρας, αλλά κατά τα άλλα οι τουριστικές περιοχές υποφέρουν από αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται σύνεση και επιτρέψτε να πω χρειάζεται να αυξηθεί πολύ σημαντικό ο αριθμός των τεστ. Δηλαδή ένα πολύ πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας, όχι απλώς καλύτερης επιδημιολογικής επιτήρησης, προστασίας, γιατί με το να καταλάβουμε ότι κάποιος ο οποίος είναι πιθανώς ασυμπτωματικός είναι πολύ ήπια συμπτώματα που τα μπερδεύει, για όταν είναι COVID ή όχι, ένα κρυολόγημα, ένα συνάχη, κάτι τέτοιο,
είναι πολύ σημαντικό να το σταματήσουμε νωρίς. Αυτό πριν αρχίσει να επιμολύνει πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν τα πολλά τεστ είναι σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση και στην κυβέρνηση να με ρυμνήσει γι' αυτό από μια μεριά. Αλλά θα έλεγα όλοι μας ας κάνουμε ένα self-test την εβδομάδα. Δεν κάνει κακό, σωστά. Κάνει μόνο κακό. Σωστά, έχετε δίκιο. Ας δούμε να κάνουμε ένα self-test την εβδομάδα στα παιδιά που θα πάνε σε κατασκηνώσεις. Γιατί αν δεν το κάνουμε, να μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θα έχουμε διασπορά στις κατασκηνώσεις. Θυμηθείτε τους τίτλους των ειδήσεων πριν από ένα ή δύο καλοκαίρια που έγιναν συγκεκριμένες κατασκηνώσεις που είχαν πρόβλημα και όλοι λέγαμε γι' αυτό. Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή είναι πολύ απλό το να προλάβουμε τις αρνητικές πτυχές της ιστορίας αυτής, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε με απλή λογική, με σύνεση και αν θέλετε φροντίδα για τους δικούς μας. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το επισημάνατε. Πραγματικά τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ιδιαίτερη προσοχή μας. Και εδώ είμαστε, από ό,τι κατάλαβα, και το καλοκαίρι θα το συζητούμε και θα το αναμοχλεύουμε με την άποψη ότι θα υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις, τις οποίες θα πρέπει να αναφέρουμε στον κόσμο και πως δεν είναι τα πράγματα όπως λέμε όλα καλά. Αλλά σίγουρα ο κορονοϊός υπάρχει και ίσως το Σεπτέμβριο δεν θέλουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση και φυσικά με αύξηση νεκρών. Όλα αυτά που είπα προηγουμένως βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα γίνουν όπως τα λέω. Αν κάνουμε κάποια από αυτά, μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν είναι μοίρα, είναι η δικιά μας τύχη που τη φτιάχνουμε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις τροχιές που ανέφερα και να είμαστε πολύ καλύτερα. Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Είναι αντικειμενικό αυτό, αλλά χρειάζεται να δράσουμε τώρα που είναι ακόμα νωρίς. Αν αρχίσει να ξεφεύγει, να πω εδώ ότι στην Πορτογαλία, να πω ένα παράδειγμα, στην Πορτογαλία στις 24 Ιουνίου είχαν 4.000 κρούσματα, στις 15 νομίζω, στις 24 Απριλίου είχαν 4.000 κρούσματα, στις 15 Ιουνίου είχαν 70.000 κρούσματα. Oh. Γι' αυτό μιλάμε. Μάλιστα. Τρομερή αύξηση. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Δημοσθένη Σαριγιάννη, εδώ και 2-2,5 χρόνια πραγματικά όλα όσα αναφέρονται με βάση την επιστήμη και η αύξηση των κρουσμάτων, την οποία ναι, από τη μία πλευρά δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, αλλά και η δυναμική που έχει στην αναγνώριση της πορείας της πανδημίας, πραγματικά ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ένα Channel με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Όλα τα θέματα, όλη η επικαιρότητα, όλα εδώ από το Ένα Channel, από τους δημοσιογράφους εδώ του τμήματός μας. Σας τα παρουσιάζουμε εδώ στο κεντρικό δελτίο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.